Καλησπέρα κυρίες, κύριοι, είμαι η Βάλια Μπούη και πάμε να δούμε ειδήσεις μέσα από το neakrete.gr. Μετά το άδοξο τέλος της 37χρονης Κατερίνας Γοργογιάννη, χθες οι αρχές εντόπισαν το πτώμα της 85χρονης αγνοούμενης Ειρήνης Ρουσάκη στα πυλαλήματα της Σιτίας. Σήμερα η ιατροδικαστική εξέταση έδειξε ότι ο θάνατός της οφείλεται σε παθολογικά αίτια. Πλέον οι αρχές εστιάζουν το ενδιαφέρον τους και το βλέμμα τους στα Χανιά, εκεί όπου υπάρχει τρίτος αγνοούμενος. Είχε άγιο στην κυριολεξία ένας οδηγός όταν το όχημά του λαμπάδιασε το βράδυ της Κυριακής επί της λεωφόρου Καζαντζίδη. Ο ίδιος πρόλαβε και βγήκε την τελευταία στιγμή. Δεν κινδυνεύει η θερινή ώρα παρά τις φωνές διαμαρτυρίας από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και έτσι την Κυριακή αλλάζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα μπροστά. Για περισσότερες ειδήσεις από την Ελλάδα, την Κρήτη αλλά και τον κόσμο μπείτε στο neakrete.gr και ακολουθήστε μας στα social media. neakrete.gr, η ενημέρωση στα χέρια σου.